Καλημερίζω αμέσως τον κύριο Νίκο Δουλουφάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, όχι στο κρατός, καλά με χαρά εσείς. Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Ηνοποιών Νομού Ηρακλείου. Έχουμε μπροστά μας την μεγάλη έκθεση με το κριτικό κρασί που θα ανοίξει τις πύλες της η έκθεση αυτή αύριο 19 του μήνα και θα κλείσει 21 του μήνα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης με 36, νομίζω κύριε Δουλουφάκη, ηνοποιοί αναμετέχουν σε αυτή την έκθεση και 5 πρωτότυπα σεμινάρια. Είναι, ναι, 36 ηνοποιοί. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν τόσοι πολλοί ηνοποιοί. Και ξαναδίνουμε ένα ραντεβού μετά από 2 χρόνια απουσίας από εκθέσεις και από επαφή με κόσμο, με κοινό. Χωρίς να ευθύνεστε εσείς, η πανδημία ήταν που έτσι πήγε πίσω το ραντεβού. Ασφαλώς, όμως είμαστε τώρα πανέτοιμοι να δεχτούμε το κοινό, να δοκιμάσει τα κρασιά της Κρήτης. Κάθε μέρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Είναι και η γνωριμία με το κρασί, είναι και τα μηνύματα τα οποία βεβαιότατα και πολύ πολύ σωστά περνάτε από τη δική σας την πλευρά, ότι πας για να το γευτείς, να το μυρίσεις, να το δεις το κρασί και όχι να το πιεις για να σε πιει. Είναι νομίζω το καλύτερο μήνυμα που περνάτε και εσείς οι ηνοποιοί από τη δική σας την πλευρά, έτσι? Βεβαίως, είναι... Για πολλωστή χρονιά γίνεται η έκθεση ηνοτικά στο ΔΕΚ, στο εκθεσιακό κέντρο των Γουρνών, και δίνουμε ένα ραντεβού με το κοινό να γευτεί τα κρασιά της Κρήτης, τον πρωτογενή τομέα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, η ηνοποιία δηλαδή. Και επίσης εκτός από την γνωριμία με τα κρασιά, τη δοκιμή, τη γνωριμία με τους παραγωγούς, έχουμε κάνει, όπως είπατε, έχουμε κάποια masterclass ή παράλληλες εκδηλώσεις λεγόμενες, από τις οποίες εξειδικευμένο κοινό μπορεί να πάρει περαιτέρω γνώσεις και καταναλωτικό κοινό επίσης γνώση γύρω από το κρασί. Βεβαιότατα θα βρεθεί σε εξέλιξη, νομίζω τη Δευτέρα ότι πρέπει να είναι αυτό, 21 του μήνα, και μια πολύ σημαντική ημερίδα για τον εινοτουρισμό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θεωρείται πολύ πολύ σοβαρό, είναι ένα ζήτημα το οποίο προσπαθείτε να τρέξετε σε όλες του τις εκφάνσεις, κύριε Δουλουφάκη, έτσι? Ασφαλώς, και ένας από τους βασικούς λόγους που δημιουργήθηκε το Δίκτυο Ηνοποιών Νομού Ηρακλείου το 2006, τώρα 16 χρόνια τώρα, είναι ότι η ανάγκη να δημιουργηθούν επισκέψιμα ηνοποιεία. Υπάρχει μια παγκόσμια τάση γύρω από τον εινοτουρισμό. Ο επισκέπτης σε κάθε τόπο που παράγεται κρασί θέλει να επισκεφτεί παραγωγικές μονάδες και θέλει να δει την εμπειρία της παραγωγής του κρασιού. Αυτό κάνουμε και εμείς στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έχουμε δημιουργήσει τους δρόμους του κρασιού μέσα από το δίκτυο και ο επισκέπτης και αλλοδαπός και μη, και ντόπιος δηλαδή, μπορεί να επισκεφτεί πολλά ηνοποιεία και να ζήσει αυτή την εμπειρία που είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για μας. Για 2 λόγους. Επειδή εκπαιδεύουμε τον κόσμο στην κατανάλωση του ποιοτικού κρασιού, στη λογική κατανάλωση του ποιοτικού κρασιού, επίσης οι αλλοδαποί επισκέπτες είναι για μας οι καλύτεροι πρεσβευτές του κριτικού κρασιού στον τόπο τους. Δηλαδή μεταφέρουν τα θετικά μηνύματα που λαμβάνουν στην πατρίδα τους. Οπότε έτσι ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε κάποια υπεραξία για αυτό το πολύ μοναδικό προϊόν της Κρήτης. Μα ούτως ή άλλως ο εινοτουρισμός, αν δεν κάνω λάθος κύριε Δουλουφάκη, διεθνώς παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη δυναμική, έτσι δεν είναι? Και αυτή η επίσκεψη και στις παραδοσιακά ανεπτυγμένες αμπελοεινικές ζώνες, αλλά και σε ανερχόμενους προορισμούς, είναι αυτή, για να πω, να χρησιμοποιήσω μια από τη φράση, μια από τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε, η υπεραξία ουσιαστικά και για το προϊόν και για το δίκτυο και για όλα αυτά τα οποία εσείς επιχειρείτε. Σαφώς, σαφέστατα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Και όπως είπατε, είναι ανεπτυγμένοι ο ελληνοτουρισμός σε παραδοσιακές περιοχές αμπελουργικές. Όμως εμείς, δημιουργώντας τους δρόμους του Κρασιού της Κρήτης και δημιουργώντας επισκέψεις μαϊνοπία στους φόρους μας, μπορούμε να παρουσιάσουμε, να δείξουμε την ενδοχώρα της Κρήτης που είναι πανέμορφη, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με παραδοσιακές αμπελουργικές περιοχές του κόσμου. Σε ποιο αναπτυξιακό στάδιο, τολμώ να ρωτήσω, βρίσκεται η Κρήτη αυτή την ώρα αναφορικά με τον εινοτουρισμό? Βρίσκεται σε πολύ καλή φάση και θέλω να σας πω ότι το δίκτυο των εινοποιών του νομού Ηρακλείου είναι πρωτοπόρος σε αυτή την δράση. Αρκετά χρόνια τώρα το παλεύουμε αυτό το πράγμα και κάθε χρόνο τα εινοποιία μας δέχουν και μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Επίσης δημιουργούμε και άλλα εργαλεία ηλεκτρονικά ούτως ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να επισκεφτεί όχι μόνο εινοποιία αλλά και παλιά πατητήρια, μινωικά πατητήρια, να κάνει μια ευχάριστη διαδρομή στην ενδοχώρα που, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πραγματικά πανέμορφη και θέλουμε να αναπτυχθεί αυτό το πράγμα ακόμα περισσότερο. Αναρωτιέμαι ποια είναι σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται η στήριξη της πολιτείας. Ακούστε, σε αυτό το τομέα εμείς πρέπει λίγο να δουλέψουμε και δουλεύουμε και εκμεταλλευόμαστε όλα τα προγράμματα που έχουμε γύρω από αυτό το κομμάτι. Έχουμε μπει σε προγράμματα Leader, σε προγράμματα Interreg. Εντάξει, υπάρχει βοήθεια. Σαφέστατα έχουμε τη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως, εκτός από τα βοηθήματα της πολιτείας, ο κλάδος της συνοποιίας τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Αναπτύσσεται ταχύτατα και ελπίζουμε μαζί με τον κλάδο της συνοποιίας, της μεταρρύθμισης, δηλαδή να αναπτυχθεί και περισσότερο ο κλάδος της αμπελουργίας που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι λίγο σε φτήνουσα πορεία. Και είναι πολλά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν ακριβώς οι αμπελουργοί και από τη δική τους την πλευρά, οπότε τα βήματα πρέπει να είναι προσεκτικά και να είναι στοχευμένα προς την κατεύθυνση την οποία επιθυμείτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Κρατάω, κύριε Δουλουφάκη, ως παρατήρηση αυτό που είπατε, δηλαδή ότι η πορεία, η αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης για τον εινοτουρισμό έχει σωστά, σταθερά πατήματα μέχρι αυτή την ώρα και πάντα προσεκτικά το προχωράτε και το πάτε παρακάτω. Η έκθεση ανοίγει αύριο, ναι, και κλείνει τη Δευτέρα, όπως είπαμε και στην αρχή. Σαφέστατα το μήνυμά σας είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, απολαμβάνουμε το κρασί αλλά με μέτρο. Ούτως ή άλλως το Wines of Crete υποστηρίζει αυτή την τη ρίση και όποιος θέλει παραπάνω πληροφορίες μπορεί και διαδικτυακά να έρθει σε επαφή μαζί σας και να μάθει περισσότερα για την έκθεση, έτσι. Βεβαίως, μπορεί να επισκεφτεί το site Wines of Crete, όπου μπορεί να πάρει πληροφορίες για την έκθεση, για τα ωράρια, για τις παράλληλες εκδηλώσεις και επίσης πολύ σημαντικό να κάνει προεγγραφή, διότι μόνο με προεγγραφή θα μπορέσει να μπει στην έκθεση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε υγειονομικούς κανόνες, είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρούμε και γι' αυτό το λόγο και εσείς από τη δική σας την πλευρά, τηρώντας όλα τα μέτρα και για να πάνε όλα καλά, προσπαθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διοργανώσετε αυτό το ραντεβού. Τα εινοτικά τα οποία κλείνουν 14 χρόνια. Χορηγός επικοινωνίας, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας, συνόμιλος της Crete TV, Crete TV 984, site neakrete.gr και εφημερίδα Νέα Κρήτη, να το πούμε και αυτό. Κύριε Δουλουφάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Όμιλο για αυτή την βοήθεια. Κύριε Δουλουφάκη, θέλετε πριν σας αποχαιρετήσω κάτι εσείς να επισημάνετε παραπάνω από τη δική σας την πλευρά που εγώ δεν σκέφτηκα να ρωτήσω? Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι ότι όλο αυτό το κομμάτι της δημιουργίας του ποιοτικού κρασιού, της δημιουργίας της αμπελουργίας, της σύγχρονης αμπελουργίας, για να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε την υπεραξία σε αυτό το ευλογημένο προϊόν της Κρήτης, το κρασί, χρειάζεται χρόνο.
δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Mm. Έχουμε ήδη βάλει την αρχή, δουλεύουμε πάρα πολύ σημαντικά και οι ιδιώτες και οι αμπελουργοί αυτής εξ αρχής, γιατί χωρίς αμπέλι και χωρίς ταφύλι δεν γίνεται κρασί, και οι νοποιοί από την πλευρά τους, και θέλουμε χρόνο ακόμα για να το κάνουμε, για να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Ήδη είμαστε σε καλό επίπεδο, προχωράμε, και θέλω να κλείσω με αυτό το μήνυμα ότι πάμε πάρα πολύ καλά, και επίσης περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει και να δει τα κρασιά της Κρήτης. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα, για τις πληροφορίες. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.